Έχει εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστόν. Και από την άλλη, σε επίπεδο τεχνικό, όταν χρειάζεται εξειδίκευση διαφόρων ζητημάτων, αυτές οι συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων θα λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Κύριε Υπουργέ, δεν θα μπαίνουν στα γραφεία των Υπουργών. Άρα δεν θα μπαίνουν στα γραφεία των Υπουργών και δεν θα. Αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί έχει πραγματικά. Μπορεί κάποιο να νομίζει ότι είναι απλά ένα επικοινωνιακό τέχνα. Αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Έχει σημασία. Γιατί πλέον οι αποφάσεις από τη μία θα λαμβάνονται πρώτα απ' όλα σε πολιτικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα τεχνικά ζητήματα θα συζητιούνται σε ένα τεχνικό επίπεδο. Τι κερδίζουμε με αυτό. Έγινε σαφές. Με αυτό κερδίζουμε ότι όταν ένας τεχνοκράτης έχει πάρει κάποιες συγκεκριμένες εντολές από τις οποίες δεν μπορεί να ξεφύγει και συζητάει με έναν υπουργό ή με έναν πρωθυπουργό, αν θυμάστε και στο παρελθόν της χώρας, τότε αυτό δεν είναι ένας γόνιμος διάλογος. Εγώ εκείνο που κατάλαβα λέτε εσείς ότι δεν θα έρχονται έτοιμα τα νομοσχέδια τα οποία τα τεχνικά κλιμάκια, δηλαδή η πρώην Τρόικα, θα τα πασάρει στους υπουργούς και τους λέει αυτό θα κάνεις αμέτη μου χαμέτη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πολιτικά, λέτε, στις Βρυξέλλες και τα τεχνικά κλιμάκια θα συνδράμουν το καθένα από αυτά τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει προσληφθεί. Δηλαδή ακριβώς. Ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πληροφορίες που θα δίνουν εκεί. Κατανοητό. Περιμένει να το δούμε στην πράξη. Αν τα τεχνικά κλιμάκια, κύριε Υπουργέ, έχουν αντιδράσει για κάποια νομοσχέδια, ποια θα είναι η διαδικασία μετά? Θα το πηγαίνουν στους θεσμούς, σου λέει. Δεν θα πηγαίνουν στον Υπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σύμφωνα με τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, τα νομοσχέδια τα οποία θα συζητιούνται με τους θεσμούς είναι νομοσχέδια τα οποία έχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως, έχει την απόλυτη έτσι, εξουσία και βούληση να αποφασίσει. Αυτό απομένει να το δούμε. Βέβαια υπήρχε πρώτη αντίδραση. Υπήρχε πρώτη αντίδραση από Σόιμπλε για την ανθρωπιστική κρίση. Υπήρχε η πρώτη αντίδραση και αυτό, αν θέλετε, ήταν και μια δοκιμαστική ενδεχομένως κίνηση και από την πλευρά των εταίρων. Και νομίζω ότι ανταπεξήλθε η ελληνική κυβέρνηση με απόλυτη αξιοπρέπεια σε σχέση με αυτή την κίνηση, γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πλέον πάρει. Άρα, δηλαδή, έρχεται κανονικά για ψήφιση αυτή. Βέβαια, έχει μπει ήδη. Ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει περάσει τη διαδικασία των επιτροπών στη Βουλή και πλέον περιμένουμε. Όπως και αυτό των 100 δόσεων. Γιατί μας δημιουργήθηκε εντύπωση για το θέμα των 100 δόσεων. Περαστικά στην κυρία Παλαβάνη, πάνω απ' όλα. Η οποία είναι με πνευμονία στο νοσοκομείο και δεν είναι προσωπικό δεδομένο, δημοσιοποιήθηκε. Δημιουργήθηκε όμως η εντύπωση ότι αυτή η καθυστέρηση είχε να κάνει με με το να μην προκαλέσουμε τους θεσμούς, επειδή δεν είχαν συμφωνήσει για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έπρεπε να είχαμε την έγκριση. Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε και για ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι μόνο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αντιθέτως έχει δημοσιονομικό όφελος. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να έρθει σύντομα, πολύ γρήγορα, στην Ελληνική Βουλή και να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, έτσι ώστε να επιταχυνθεί, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, τι προσφέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ώστε να ενισχυθεί από τη μία η ρευστότητα του ελληνικού δημοσίου και από την άλλη προφανώς να δοθεί μια πολύ σημαντική απάντηση σε ένα από τα βαρύτερα προβλήματα τα οποία βαραίνουν τους ώμους των φορολογουμένων, όπως το ξέρετε. Κύριε Σακελαρίδη, τις τελευταίες μέρες έχει υπάρξει ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα αρνητική για τον κύριο Βαρουφάκη. Έχουν ακουστεί αρκετά. Ναι. Μέχρι που φτάσαμε στην κορύφωση με φήμες για αντικατάστασή του, που δεν ήταν φήμες. Ο ομόλογός του, ο Αυστριακός, ο Ιρλανδός, είπε ότι αντικαταστάθηκε ο Βαρουφάκης από τον Δραγασάκη. Θα μιλάμε με τον Δραγασάκη. Και έκανε τη δήλωση αυτή on camera. Πριν μπει στο Eurogroup. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Βαρουφάκη? Από εδώ και πέρα στις διαβουλεύσεις θα αναλάβει ο κύριος Δραγασάκης τη θέση του? Κοιτάξτε, ο κύριος Δραγασάκης είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είναι επικεφαλής του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, όχι απλώς δεν υπάρχει μάλλον κανένα απολύτως θέμα με τον κύριο Βαρουφάκη, τον Υπουργό Οικονομικών. Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει απολύτως τις κινήσεις του Υπουργού Οικονομικών και πιστεύει ότι μπορεί και διαπραγματεύεται και εκφράζει τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους χώρους και στους θεσμούς όπου εκπροσωπεί την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα και χτες στο Eurogroup. Από εκεί και πέρα,
επειδή όντως παρακολουθούμε και αυτό το κλίμα, έτσι όπως διαμορφώνεται και μέσα από μιας παραφιλολογίας και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, και με διάφορες διαρροές τις οποίες τις βλέπουμε από εδώ και από εκεί, οι οποίες μερικές φορές εκπορεύονται και από την Ελλάδα αλλά κυρίως από το εξωτερικό. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Με τον κύριο Βαρουφάκη θα πορευτούμε και μέχρι τώρα, και είμαστε σίγουροι και στο μέλλον, η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως ικανοποιημένη και στηρίζει απολύτως τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας, τον κύριο Βαρουφάκη. Βέβαια, υπήρξε μια διαφοροποίηση όταν ακούστηκε, έστω και παρερμηνευμένο από τον συνάδελφό μας στην Κοριέρε Ντελασάρα, για το δημοψήφισμα και για την προσφυγή στις κάλπες. Υπήρξε μια απόσταση και από την κυβέρνηση, δηλαδή ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι τέτοιες απόψεις δεν εκφράζουν την κυβέρνηση. Όχι, θα σας απαντήσω και σε σχέση με το συγκεκριμένο, αν και απάντησε και ο διεξοδικά και ο κύριος Βαρουφάκης. Βεβαίως, χθες το βράδυ είπε ότι του έκανε εντύπωση, μάλιστα και κατήγγειλε το δημοσιογράφο, ότι δεν ήταν έτσι. Ναι, εμείς μάλιστα είπαμε, μπήκαμε χθες, προσέξτε, αυτό θα το κάνουμε για όλους. Όπως η κριτική θα γίνει σε λίγο και σε εσάς για κάτι για το οποίο είχατε... Με τη λοταρία. Ηρωνευτεί και τώρα βλέπω ότι το φαίνεται σαν δική σας πρόταση. Βασική πρόταση. Δηλαδή ο κύριος Μαυραγάνης μπορεί να βγάλει ένα πανό έξω από το σπίτι του αγώνας, τώρα δικαιώνεται. Ότι δικαιώνεται, γιατί ήταν πρόταση Μαυραγάνη η λοταρία. Πράγματι. Και το τι είχε ακούσει τότε δεν περιγράφεται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς πάντα προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικά την επικαιρότητα, μπήκαμε στην ιστοσελίδα της Corriere della Sera χτες και είδαμε ότι είναι άποψη του δημοσιογράφου το δημοψήφισμα για το ευρώ. Και μάλιστα εντός παρενθέσεως αναφέρεται. Ναι, όντως έτσι ήταν. Σημείωση της σύνταξης. Ναι, ως παράδειγμα. Δηλαδή, ως παράδειγμα. Ως παράδειγμα, αλλά ξέρετε και εσείς. Αλλά είδαμε και την αποστασιοποίηση. Μέσα σε μια συνέντευξη δεν μπορείς να βάλεις την άποψη του δημοσιογράφου μέσα σε παρένθεση. Το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό θα πρέπει ενδεχομένως να είναι πιο προσεκτικός. Και πολύ περισσότερο να το κάνεις και τίτλο της συνέντευξης αυτό, έτσι. Βέβαια, τίτλος. Και αυτό προκάλεσε και ανησυχία προφανώς και στις διεθνείς αγορές και ήταν κάτι το οποίο αδικεί και την Ιταλική, την έγκριτη Ιταλική εφημερίδα. Κύριε Σακελαρίδη, ναι. Όταν ο σύμβουλος του Υπουργού, του κυρίου Παπαδήμου και ο μετέπειτα Υπουργός Οικονομικών ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών του και βγάζει τα χρήματά του στο εξωτερικό, όταν λέει ότι αυτό μάλιστα το διδάσκει και στους φοιτητές του, ότι θα πρέπει να έχουν διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Δηλαδή, τι λέει στους φοιτητές του. Διαχείριση κινδύνου είναι το hedging. Τι λέει, τι λέει. Ουσιαστικά. Ότι αν έχετε χρήματα, να τα έχετε σε αρκετές τράπεζες. Και ελληνικές και ξένες. Ναι, για άμα σου γίνει το. Προσέξτε, δεν ήταν ανάγκη να ακούσουν τον κύριο Χαρδούβελη οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες είναι θορυβημένοι. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραταθεί αυτή η αγωνία των Ελλήνων πολιτών. Σε σχέση λοιπόν με αυτό τώρα που γίνεται στο Eurogroup. Με την οικονομική. Το στένεμα το οικονομικό, την έλλειψη ρευστότητας. Ως πότε θα ζούμε με αυτή την αγωνία? Θα έχουμε, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις? Θα έχουμε, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τις δόσεις? Ως πότε, κύριε Σακελαρίδη? Αυτό είναι που αναρωτιέται ο ελληνικός λαός. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα, τα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πλέον έχουν αρχίσει τα πράγματα και μπαίνουν σε μια σειρά. Και νομίζουμε ότι και το χτεσινό πράσινο φως από το Eurogroup στην ουσία μας δείχνει αυτή την κατεύθυνση, ότι αυτά τα προβλήματα τα χρηματοδοτικά αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σειρά. Βέβαια, το πράσινο φως δεν μας το έδωσε εμείς. Δημιουργήσαμε εμείς τις προϋποθέσεις να μας δώσουν το πράσινο φως. Ακριβώς, αυτή η καθυστέρηση δηλαδή, αυτή η καθυστέρηση με προτάσεις, έστω ιδέες όπως είπε, ή παραδείγματα όπως τα είπε ο κύριος Βαρουφάκης, καθυστέρησαν να έρθουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από την Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, ξεκινάμε και μπαίνουμε σε μια γρήγορη, ταχύτατη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης. Υλοποίηση, δεν πρέπει να μένουμε στο σχεδιασμό αυτού του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, το οποίο, επαναλαμβάνουμε, είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει καμιά σχέση με το παρελθόν, με τα προγράμματα τα οποία... Με εδώ είναι τα κουμπιά της Αλέξανας. Έχει σχέση με το παρελθόν, γιατί όταν η ιδέα, το παράδειγμα, είναι μια ιδέα του παρελθόντος, η λοταρία. Να έρθουμε και στο παρελθόν. Η λοταρία, να σας πω κάτι. Η λοταρία δεν είναι δική σας ιδέα, ήταν του Μαυραγάνη. Το θέμα του φέρτε πίσω τα κλεμμένα, γιατί για μένα έτσι. Δηλαδή, με την περαιώστρα αυτό που εάν ένας άνθρωπος έχει βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό και τα έχει βγάλει παρανόμως, δεν τα έβγαλε παρανόμως γιατί πω το ξέχασα. Τα έβγαλε παρανόμως γιατί. Ή είναι από εμπόριο ναρκωτικών, ή από εμπόριο λευκής σαρκός, ή από φοροδιαφυγή
Και τώρα του λέτε φέρτα και μη σε νοιάζει. Θα πληρώσει ένα μικρό ποσοστό και θα τα νομοποιήσει. Και τα κορόιδα που είναι εδώ, τα τρία και τα άλλα τρία εκατομμύρια που μα βλέπουν από το σπίτι, λένε κοίτα να δει να μην το κάνω κι εγώ αυτό, ρε. Να ξέχναγα καμιά δεκαετία. Οι άλλοι που ξεχάσανε 2-3 χρόνια να κάνουν φορολογική δήλωση, κύριε Σακελαρίδη. Δηλαδή, εσεί, αν ξεχνάγατε, ξέρετε τι θα παθαίνατε. Θα πληρώνετε πρόστιμο, κύριε Σακελαρίδη. Ξέρω πολύ καλά. Και πολύ σκληρό πρόστιμο, όχι απλό πρόστιμο. Να σα απαντήσω. Εκτό αν επιστραφούν τα πρόστιμα. Να σα απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις που αφορούν παράνομες πράξεις, που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό. Πού το ξέρετε εσείς, αν εγώ τα έχω τα λεφτά μου στο εξωτερικό και είναι μαύρα, εάν είναι από εμπόριο λευκή σαρκός. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε συστήσει και ειδικό Υπουργείο ενάντια στη διαφθορά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνονται διασταυρώσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουν πάρει φωτιά αυτά τα κλιμάκια, έτσι ώστε να παγιδευτεί το μαύρο χρήμα και να μην υπάρχει δυνατότητα ούτε να υπάρξουν αυτά τα λεγόμενα τα πλυντήρια του χρήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πηγές, τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στα συστήματα, μέσα από τα οποία γίνεται και ενισχύεται όλα αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς. Από εκεί και πέρα, για να έρθω και στα συγκεκριμένα που με ρωτήσατε, πρώτα απ' όλα, επιπλέον στις προτάσεις τις οποίες έκανε η ελληνική κυβέρνηση τον προηγούμενο καιρό, κατατέθηκαν, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε όχι μόνο αυτές τις τρεις τις ενδεικτικές προτάσεις που προσθέσαμε χτες, τις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή την πάταξη, μάλλον τον έλεγχο των τριγωνικών συναλλαγών, που ξέρετε ότι είναι αυτό μια γάγγρανα. Αυτό είναι σε σωστή κατεύθυνση και έχουν αργήσει όλοι να την εφαρμόσουν. Έχουν αργήσει. Εμείς ήταν πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ και στο παρελθόν, γιατί βλέπαμε ότι εκεί πέρα είναι μια μεγάλη πηγή απώλειας φορολογικών εισόδων. Το κατήγγειλε ο κύριο Σούρλα αυτό από τις απερχόμενες κυβέρνησεις. Και κατηγορήθηκε ότι αν είχε προχωρήσει και η υλοποίηση ενός τέτοιου. Με τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά πίσω. Όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει νομοθεσία και ελεγκτικοί μηχανισμοί για να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την παραμβολή μιας offshore εταιρείας στην εισαγωγή προϊόντων. Η οποία στην ουσία κάνει το κόστος να φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μικρότερα φορολογικά αποτελέσματα από τη φορολόγηση της εταιρείας στην Ελλάδα. Ένα αυτό εδώ. Λοιπόν. Το δεύτερο που μου λέτε για τη λοταρία. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, γιατί μου λένε παράλληλα και πράγματα τα οποία δεν είναι καμία σημασία. Επειδή δεν σας βλέπω, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Το δεύτερο, σε σχέση αυτό που λέμε με τη λοταρία, σε σχέση με τις αποδείξεις, προφανώς εμείς δεν θα πούμε ότι είναι δικιά μας ιδέα και μας ήρθε ξαφνικά. Το ξέρουμε ότι αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχει υπάρξει ως ιδέα και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι έχει επιβληθεί και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Πορτογαλία. Είναι μια κίνηση, είναι μια πράξη που μπορεί να δώσει κάποια κίνηση. Είχατε πάντως, στους εργαζόμενους. Είχε πέσει γέλιο τότε. Τότε είχαμε γελάσει και εμείς, είχε λιδωρηθεί ο κ. Παυλαγάνης. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Στο Μέιλι Χαρδούβελ, αυτό. Έτσι. Στο Μέιλι Χαρδούβελ, συγγνώμη. Ήτανε τότε, ναι, και ήτανε και στο Μέιλι Χαρδούβελ. Βέβαια, είναι ένα μέτρο που το οποίο σε τίποτα δεν κοστίζει στην ελληνική κοινωνία. Το άλλο με την περαίωση όμως δεν χτυπάει λίγο άσχημα στον κόσμο? Με την τελευταία ευκαιρία που δίνεται. Δίνουμε τη δυνατότητα. Σε αυτούς που ξέχασαν να κάνουν φορολογική δήλωση. Σε όσους έχουν, δεν έχουν για παρελθούσες οικονομικές χρήσεις, δίνουμε τη δυνατότητα σε κόσμο να υποβάλει έστω και τώρα αυτές τις δηλώσεις, έτσι ώστε να λήξουν επιτέλους όλα αυτά τα ζητήματα. Αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ακόμα και σε αυτή την πρόταση, γιατί είναι υπομελέτη αυτή η πρόταση, και όταν λέμε υπομελέτη, αυτή είναι τεράστια αδικία για όσους ήταν συνεπείς. Έτσι ώστε να περιοριστούν αυτού του τύπου οι αδικίες. Δώστε κίνητρα και στους συνεπείς, κύριε Υπουργέ. Δεν ακούμε να δίνετε κίνητρα στους συνεπείς. Κίνητρα στους συνεπείς. Δώστε κανένα κίνητρο και εκεί. Να δοθεί κίνητρο στους συνεπείς, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο νομοσχέδιο με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μέσα από τη μελέτη που γίνεται για αυτό του τύπου. Την υποβολή. Το περιμένουμε, για περιμένουμε να το δούμε. Χρήσης, περιμένουμε, έτσι ώστε περιμένουμε, πραγματικά να δοθεί κίνητρο. Κάτι άλλο, και κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, καθημερινά. Αλλά συγγνώμη, επειδή το θέμα ποιο είναι, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά και το αντιλαμβάνεστε. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να εισπράξεις ποσά τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα εισπράττονταν ποτέ. Δυστυχώς το λέω. Δυστυχώς. Ελπίζουμε να σας αφήσουν, βέβαια. Ελπίζουμε να σας αφήσουν. Αυτά τα ποσά, έτσι ώστε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα που να μην υπάρχουν μετά δικαιολογίες για κανέναν, ούτε να δημιουργούνται αυτές οι λεγόμενες παρελθούσες κρίσεις για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Ελπίζουμε να σας αφήσουν και να μην υποκύψετε, γιατί για παράδειγμα ξεκινάει η δίκη για τη Siemens και ο Χρυσοφοράκος είναι.
Ο Χριστοφοράκος δεν έχει δοθεί από την Γερμανική, από το γερμανικό κράτος για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Να σας θυμίσω, για να υπογραμμίσω. Γιατί εκεί θίγονται τα γερμανικά συμφέροντα. Για να σας υπογραμμίσω και λίγο για να σας δείξω και τη διαφορά της σημερινής κυβέρνησης, ότι ο κύριος Βαρουφάκης στο Βερολίνο, μπροστά στον κύριο Σόιμπλε, έθεσε το ζήτημα του κυρίου Χριστοφοράκου και της Siemens. Ο δημοσιογράφος το έβαλε. Δεν το έβαλε. Το έβαλε πολύ σωστά. Το έβαλε πολύ σωστά ο κύριος Βαλασόπουλος, αλλά και ο κύριος Βαρουφάκης ήταν πολύ συγκεκριμένος και πολύ σαφής σε αυτό το ζήτημα. Και ήθελα να ξέρω τι θα γίνει με τις τριγωνικές συναλλαγές, αν μέσα εκεί ανακαλύψουμε ότι είναι και μια γερμανική εταιρεία. Και τότε βγει με το δάχτυλο τεντωμένο Σόιμπλε και θα πει ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν εννοούσαμε αυτό. Και που είναι τα τεχνικά κλιμάκια, δεν μας αρέσει αυτός ο νόμος, θέλουμε να αλλάξει. Δεν είναι ζήτημα αν είναι γερμανική, αν είναι ελληνική. Μακάρι. Ή αν είναι από οποιαδήποτε. Εγώ είμαι δικαιολογημένος να είμαι καχύποπτος. Είμαι δικαιολογημένος να είμαι καχύποπτος. Είστε απολύτως δικαιολογημένος και νομίζω επιβάλλεται ως δημοσιογράφος ο οποίος θέλει να κάνει έλεγχο και να ασκεί κριτική να είστε καχύποπτος. Αλλά να είστε σίγουρος και από τη δική μας πλευρά. Μακάρι, εδώ θα είμαστε για να σας επενέσουμε. Ότι δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου διαχωρισμοί και τουλάχιστον εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων. Κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε. Την εθνικότητα της εταιρείας. Κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε, κύριε Σακελαρίδη, που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορείτε να το μεταφέρετε σε όλα τα υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία μια καθυστέρηση στην πληρωμή των υποχρεώσεων απέναντι σε κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Να δεχθώ ότι είχαμε αλλαγή αρμοδιοτήτων, ότι δεν είχαν δοθεί αρμοδιότητες και δεν ξέραμε ποιος θα υπογράψει. Όμως οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές. Με αποτέλεσμα η διαχείριση της καθυστέρησης να σας κάνει κακό. Το ξέρω. Να αναφερθώ στην επιδότηση πετρελαίου. Πολλά ακούγονται. Δεν έχει λεφτά η κυβέρνηση. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, θα σας πω εγώ ευθέως. Τι μας λένε εδώ. Δεν έχει λεφτά η κυβέρνηση. Τα για να δεν δίνει τα επιδόματα. Αυτό λέει ο κόσμος. Τα δίνουν για να δώσουν. Τα κρατάνε για να δώσουν τις δόσεις. Να πληρώσουν οι δόσεις. Κάνουν ταμείο για να πληρώσουν. Εμέσως πριν σαφώς έχουμε στάση πληρωμών. Αυτό πρέπει να το διαχειριστείτε. Γιατί θα διωγγώνετε καθημερινά, κύριε Σακελαρίδη. Το αντιλαμβάνομαι. Εγώ αυτό που χωρίς. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Και ζητάμε συγγνώμη από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως να έχει κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές του, στις πράξεις του δηλαδή από το δημόσιο, για λόγους που έχουν να κάνουν απλά και μόνο με τη γραφειοκρατία. Το μόνο που θα μπορούσα έτσι να απαντήσω σε σχέση με αυτό που μου λέτε, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εδώ και 1,5 μήνα, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα σε μια σειρά από ζητήματα. Αν λάβετε υπόψη και το γεγονός ότι το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ξεκινάει στην ουσία από τότε που έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή δεν μπορούσαμε πιο πριν να νομοθετήσουμε, είναι μια κυβέρνηση η οποία στα πρώτα της βήματα έχει κάνει πολύ πιο. Είναι πολύ πιο γρήγορα τα βήματα που έχει κάνει σε σχέση με παρελθούσες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, το πρώτο νομοσχέδιο που είχε φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση μάλλον, του κυρίου Σαμαρά, κυρίου Βενιζέλου, κυρίου Κουβέλη το 2012 το καλοκαίρι, ήταν πάνω από 1,5 μήνα αφού του ορκίστηκε. Η σημερινή κυβέρνηση, μέσα σε ένα τέτοιο πιεστικό κλίμα και ασφικτικό κλίμα, που έπρεπε να κληθεί να διαπραγματευτεί αμέσως με τους εταίρους. Να ψηφιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετά αμέσως μπήκαμε στη διαδικασία ψήφισης νομοθετημάτων. Καλώς, το ζήτημα το του πετρελαίου ήταν όλα έτοιμα. Δηλαδή έμενε να πατηθεί ένα κουμπί, αυτό. Κάθε 20 μέρες μπαίναν τα χρήματα από τη στιγμή που θα έβαζε ο πολίτης το πετρέλαιο. Και έτσι, αυτό έχει μείνει 2,5 μήνες πίσω. Τώρα ξέρετε, εξετάζονται περιπτώσεις του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου του 2015 και είμαστε στο Μάρτι. Και έχει μεσολαβήσει διάστημα με κακοκαιρία. Σας έδωσε τις εξηγήσεις, το αντιλαμβανόμαστε. Αναγνωρίζουμε όποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν. Απλά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο και τους πολίτες. Το ξέρουμε ότι δεν χορταίνουν με διαβεβαιώσεις. Τα χρήματα είναι τις ανάγκες, να πληρώσουν τις ανάγκες τους αυτό που οποίο δεν ακούσατε με τις συντάξεις αγωτικές τι έγινε. Το άκουσα πολύ καλά. Νομίζω όλα αυτά τα ζητήματα θα διευθετηθούν έτσι ώστε να μπορέσει και η κοινωνία να πάρει πραγματικά μια ανάσα που είναι αυτό το μέλημα όλων μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, μας δώσατε μηνύματα. Σας στείλαμε τα δικά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακόπη και συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Θα μπούμε και στην ουσία, περισσότερο στην ουσία των θεμάτων, θα μας βοηθήσουν για να αντιληφθούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αφού από αύριο. Ξεκινάει η διαπραγμάτευση ουσιαστικά. Εάν υπάρχει κάτι θετικό, είναι ότι ξεκινάει η διαβούλευση. Ξεκινάει.
Να δούμε τι είδους διαβούλευση θα είναι αυτή, τι διαφορά θα έχει από την προηγούμενη εικόνα. Τι περιμένουμε. Παρά τα όσα μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι περιμένουμε, πόσο γρήγορα μπορούμε να ανακουφιστούμε και να πούμε ότι δεν είμαστε με το λουρί στο λόγο.